ακόμα και νεκρός. Λάθρεους τους λέμε, ακόμα και νεκρός. Από την πρωτοβάθμια και την δευτεροβάθμια εκπαίδευση των Καρναλίας όσον αφορά την αλληλεγγύη προς τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, συγκεντρώθηκαν τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης από όλα τα σχολεία της περιοχής της Καρναλίας, δημοτικά, γυμνάσια και νηπιαγωγεία. Συγκεντρώθηκαν εδώ και θα μεταφερθούν και θα παραδοθούν στην Αθήνα για να προωθούν μετά στους καταβασμούς του προσφυγικού. Τα παιδιά ανταποκρίθηκαν με χαρά τα και παιδιά φέραν, ανταποκρίθηκαν έτσι. Από τις πρώτες μέρες και σε 3-4 μέρες συγκεντρώθηκαν όλα αυτά τα οποία βλέπουμε από το πίσω. Και κατανοούν το πρόβλημα τα παιδιά, έχουν καταλάβει τι γίνεται με τους πρόσφυγες, το πόσο η Ελλάδα έχει βοηθήσει και τα άλλα κράτη ή όχι. Θεωρώ ότι τις πρώτες μέρες που κάναμε συζητήσεις με τους μαθητές για να τους κινητοποιήσουμε για αυτή την δράση, θεωρώ ότι ήταν στη συντριπτική πλειοψηφία ενημερωμένα μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Γνώριζαν το πρόβλημα και έδειξαν ιδιαίτερη χαρά σου να πάρουν μέρος αυτή τη δράση. Σαν διεύθυνση περιβάλλοντος, ο Δήμος διοργάνωσε εδώ με τα σχολεία, στη συνεργασία με τα σχολεία, αυτή την αποστολή της ανθρωπιστικής βοήθειας για τους πρόσφυγες, η οποία θα μεταφερθεί στο Παλό Φάλιρο σε ένα μισθό γυμναστήριο εκεί στο Ταϊκουντό, προκειμένου εκεί να συγκεντρωθεί και να μοιραστεί τους έχοντες την ανάγκη. Εμείς θα συνοδεύσουμε αυτή την αποστολή μέχρι εκεί σήμερα. Παρά κινητοποίηση όλων των δυνάμεων της πόλης μας ή της περιοχής μας, προκειμένου να σταθούμε αλληλέγγυοι στους πρόσφυγες. Όλες οι δυνάμεις αυτές έχουν κινητοποιηθεί και σήμερα τα σχολεία της ΝΑΦΠΑΚΤΟΥ στέλνουν 2 φορτηγά στην Αθήνα, προκειμένου να απαλύνουμε τον πόνο και την ταλαιπωρία αυτών των ανθρώπων. Σήμερα, στην περιφέρεια, θα συζητήσουμε και την περίπτωση να υπάρξουν πρόσφυγες στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδος. Η θέση του Δήμου παραμένει η ίδια, όπως είχα ξαναπεί. Δεν διαθέτει ο Δήμος μας χώρους άμεσης φιλοξενίας. Από εκεί και πέρα, τα αποτελέσματα της συζήτησης θα συζητηθούν πάλι.